Καλησπέρα, τσεκ. Να, οκώστε εδώ. Πέρασαν σχεδόν δύο χρόνια από το Room Tour, μπορεί και παραπάνω. Σιγά σιγά όμω έρχονται αλλαγέ και οι αλλαγέ αυτέ είναι με μένα σε ένα άλλο σπίτι. Οπότε θα ήθελα να κάνω μια μικρή σειρά από βίντεο, γιατί στο Room Tour σα τα έδειξα λίγο γρήγορα όλα. Οπότε θα ήθελα να αφιερώσω μερικά βίντεο πιο πολύ σαν momentum, memoria δικά μου, να θυμάμαι κάποια πράγματα από αυτό το σπίτι, γιατί έχω δώσει αρκετό μεράκι κόπο, χρόνο ιδέες, όρεξη μέσα σε αυτό και θα ήθελα να σας μιλήσω για κάποιες γωνίες του σπιτιού μετά από τόσο καιρό μπεις τώρα, θα μου τώρα Κώστα που τελειώνουν όλα αυτά, δεν πειράζει τώρα που τελειώνουν γιατί ξεκινάει κάτι καινούριο οπότε θα ήθελα να το θυμάμαι και εγώ και να σας πω και δύο-τρία διαφορετικά πραγματάκια στο τι βλέπετε τόσο καιρό στο κανάλι, τι παρουσιάζω ή όχι Κυρίω, σα ξαναλέω για να τα θυμάμαι εγώ, να τα έχω στο μυαλό μου όμορφα, ρε παιδί μου, να ξέρω, να θυμάμαι αυτά που έφτιαξα, πώ τα έφτιαξα, γιατί κάποια από αυτά τα κομμάτια δεν θα με συνοδεύουν για πολύ καιρό. Οπότε, ναι, α μείνω τουλάχιστον έτσι στη μνήμη, σαν όμορφε αναμνήσει. Οπότε μαζί με αυτό θα ήθελα να το μοιραστώ και μαζί σα, μάλλον. Αυτό θα ήθελα μάλλον να το μοιραστώ και μαζί σα, για να είμαι πιο σαφή. Και πάμε να σα δείξω σήμερα, πρώτο επεισόδιο, δεν ξέρω αν θα είναι σειρά, επεισόδιο οτιδήποτε. Μπορεί να το κάνω και σειρά. Μπορεί να έχει τίτλο Η γωνιά του σπιτιού μου, δεν ξέρω. Ε, σήμερα θα δείξω τη συλλογή από τα One Piece. Μια συλλογή η οποία έφτασε στην κατοχή μου από χάρη σε παιδιά που παρακολουθούν το κανάλι μέσω των fan mail που μου είχαν στείλει. Έχω φτιάξει μια πάρα πολύ καλή συλλογή και μάλλον αυτή τη συλλογή θα την κληρονομήσει ο κουμπάρο μου. Είναι πολύ πιθανό. Οπότε πάμε να σας δείξω σήμερα να μιλήσω για το One Piece. Οπότε. Δείτε το intro και μετά το intro θα περάσουμε απευθείας στο ράφι με το One Piece. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε σας ξανά είπα και πριν για το One Piece. Είναι αυτά τα δύο ράφια στη συλλογή. Έφτασαν χάρης στην αγάπη παιδιών που παρακολουθούν το κανάλι και που το βλέπουν και χωρίς αυτούς δεν θα είχα καταφέρει να συγκεντρώσω τίποτα από αυτά έχουμε εδώ πέρα τις πιο μεγάλες φιγούρες επίσης είναι πάρα πολύ όμορφες, πάρα πολύ εντυπωσιακέ. και περνάμε στις επάνω φιγούρες που είναι λίγο πιο ιδιαίτερε μαζί και το καράβι οπότε πάμε να σας δείξω να μιλήσω λίγο One Piece. το One Piece έχει τις αυξομοιώσεις του σε μένα. Έχει τα πάνω του, έχει τα κάτω του. Το τελευταίο διάστημα ξανά έχω έρθει πολύ κοντά με τη σειρά. Το παρακολουθώ, το βλέπω και μπορώ να πω ότι άρχισε πάλι να μ' αρέσει και να το διαβάζω φανατικά. Ας τα πάρουμε όμως από τη σειρά, με τη σειρά. Το πρώτο πράγμα που έφτιαξα ήταν αυτό εδώ. Το καράβι, το Thousand Suns. Το έχω δείξει, το έχω αγοράσει από Κίνα. Το πιο, το πιο imitation και μη original είναι αυτό εδώ το πραγματάκι. Λοιπόν, το είχα δείξει, το είχα κάνει το unboxing απέτυχε, <laughs> αλλά το έκανα speed run και σα το δείξα πώ το συναρμολογούσα. Αν βρω, θα σα βάλω πλάνα. Πολύ λογικό. Ε, και μετά έχουμε τη σειρά εδώ πέρα. Καταρχά, θα ξεκινήσω από το πιο μικρό και το πιο αγαπημένο. Τόνι Τόνι Τσόπερ. Αγαπημένο ο Τόνι Τόνι Τσόπερ είναι με το καινούριο καπέλο μετά από τα δύο του Gears Reunion. Πάρα πολύ ωραίο, εν μεταξύ έχει σκόνη, βλέπετε πρέπει να καθαριστεί, Το αγαπάω αυτό, είναι πάρα πολύ cute, πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε το Ρορονό Αζόρο, ο οποίο είναι στην παιδική του ηλικία. Έχει δύο κεφάλαια όπω βλέπετε, ένα θυμωμένο, ένα θυμωμένο. <laughs> Δεν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον. Έχουμε το νου πίσω, είναι με την καινούργια εμφάνιση. Μετά το του. Sorry, Ace, μετά από την εμφάνιση πίσω βλέπετε και μια πέτρα που μου είχε φτιάξει ένας φίλος ε, με την τότα. Μ' αρέσει αυτή η εμφάνιση του Shop, πάρα πολύ ωραία. Έχω μια σειρά με τρει, είναι οι Crimson Brothers, νομίζω πώ λέγεται. Έχω και τα κουτιά του από αυτά. Ε, χίλια ευχαριστώ. Ε, Εν τω μεταξύ, η φάση είναι μετά από τόσα χρόνια, δεν θυμάμαι τα ονόματα των παιδιών που μου τα έστειλαν. Αλλά τα γράμματα τα έχω φυλαγμένα, νομίζω μαζί με τα κουτιά του. Και τα έχω στο χωριό. Είναι αυτή λοιπόν η σειρά. Εδώ ε, σε έχει και άλλο κεφάλι, όπω βλέπετε. Εδώ είναι πιο θυμωμένο. γιατί βρέησες, θυμωμένος. Είναι ειδική σειρά, από όσο ξέρω. Πίσω έχουμε το... ναι, οκ. Έβλεπα τώρα λίγο, σε φάση να δω, όλα γράφουν... Όχι, αυτά δεν γράφουν τα ονόματα στις βάσεις, ναι. Λοιπόν, πίσω έχουμε τον κοκκινοτρίχη, Πώ την είχαν μεταφράσει στα ελληνικά, οκ. Τον Σάγκ. Λοιπόν, έχουμε τον Λούφι και τον Ace. Ε, πάρα πολύ ωραίε φιγουρέ, εντυπωσιακέ φιγουρέ. Έχουν αυτό το στυλ τη μαφία, νομίζω έχει εμφανιστεί σε ένα επεισόδιο. Αν δεν κάνω λάθο, ο Λούφι σε ένα ίντρο σίγουρα έχει εμφανιστεί με αυτό εδώ το όπλο. Και με, την, με το παλτό, ο Λούφι που πάντα αλλάζει η καπέλα ή οτιδήποτε. Έχω και έναν μικρό μικροσκοπικό ε, τέτοιο. Εν τώρα είναι η φάση τα ανδρώματα πάντα τα ξεχνάω, ο Φράγκι. Λοιπόν, η οποία μου άρεσε, αυτή ήταν η παλιά του εμφάνιση. Η αλήθεια ότι η παλιά του εμφάνιση μου άρεσε πολύ περισσότερο. Αλλά εντάξει, πρέπει να εξελιχθεί κι αυτό. Και μετά περνάμε στα πιο μεγάλα κομμάτια, στα πιο εντυπωσιακά κομμάτια. Καταρχά, αυτό είναι από τουβλάκια μικρά που φτιάξαμε τον αδερφό μου. Είναι κάπου ήταν σε κάτι, δεν θυμάμαι, σε mystery box, σε κάτι τέτοιο πρέπει να ήταν. Είναι αρκετά εντυπωσιακό. Ήθελε χρόνο για να φτιαχτεί. Εν τω μεταξύ έχω την κάμερα πάνω στο stabilizer και είναι λίγο περίεργο να το να κεντράρω καλά είναι το χειριστό. Πάμε πίσω είναι στο fourth gear δεν είναι αυτό αν δεν κάνω λάθος του Luffy. Το μεταξύ είναι η φάση είχα κάνει παύση όταν έβγαλε αυτή τη μορφή είχα σταματήσει να το βλέπω και ξανάρχισα πολύ μετά. Οπότε αυτό το είχα χάσει κάπου. Το έτρεξα λίγο σε μάχε και σε αυτά. Δεν μπορώ να πω ότι είναι η αγαπημένη μου μορφή. Το snake, τέτοιο που βγάζει, μου αρέσει. Η φιδίσια μορφή που έχει και καλά, μου αρέσει πολύ περισσότερο από αυτή. Μου φαίνεται πολύ μ, έτσι και έτσι. Αγαπημένε φιγούρες λοιπόν. Αυτή μου αρέσει, αλλά όχι τόσο. Αυτή μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτή είναι το. Από τα αγαπημένα μου είναι η πιο ψηλή. Είναι η πιο μεγάλη φιγούρα του Λούφι. Πίσω έχουμε το Λούφι, ο οποίος είναι με τα χέρια σε χ. Έχουμε το Σάντζι, ο οποίος Σάντζι μορφάρα, εντάξει. Έχουμε και το Σάντζι, ο οποίος Σάντζι είναι με το κίκ με τη φωτιά. Νομίζω ότι μία από αυτές δεν είναι original και νομίζω ότι η original παίζει να μην είναι αυτή. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Οι άλλες μου είχαν πει, τουλάχιστον τα το παιδιά που μου τις είχαν στείλει ότι είναι original, Έχουμε το Forecast D-Ace Άρα Ace, πολύ ωραία φιγουρά, εν μεταξύ όχι από αυτή, έχει δύο με τον Ace, μία είναι αυτή και η άλλη είναι και η άλλη είναι αυτή με τον Ace Σα το δείξω και από εδώ είναι πάρα πολύ όμορφες, πάρα πολύ λεπτομεραίστατες Οπότε, ναι, αυτή είναι η γωνία που έχω με το One Piece και κυριολεκτικά και μεταφορικά γωνία. Είναι από τι αγαπημένε μου φιγούρε. Μ' αρέσει να τι βλέπω, ειδικά τώρα που έχω ξαναμπεί στο τρυπάκι και παρακολουθώ One Piece. Και παρακολουθώ και διαβάζω τα τελευταία chapter ξανά. Μπορώ να πω ότι. Μπορώ να πω ότι τι αγαπάω ιδιαίτερα. Ακόμη περισσότερο. Και αυτό που είναι φανατικό ακόμη περισσότερο και από μένα είναι ο κουμπάρο μου. Οπότε αυτέ όλε, κατά πάσα πιθανότητα, θα πακεταριστούν και θα πάνε στο κουμπάρο μου, ο οποίο είναι πραγματικά πολύ καλύτερο φαν από μένα από, για το One Piece. Και τουλάχιστον θα τι χαρεί πολύ περισσότερο, και όχι μόνο αυτό. Αλλά τουλάχιστον θα μπορώ να τις βλέπω κιόλα. Γιατί σε φάση, ναι, δεν είναι ότι δεν θα τις βλέπω Κάποια στιγμή θα πηγαίνω στο σπίτι ρε παιδί μου να του βλέπω Οπότε θα βλέπω και τις φιγούρες Τέλο πάντων, αυτέ ήταν. Ελπίζω να σα άρεσαν. Δεν ξέρω πόσο μεγάλα βίντεο θα είναι οι μικρά. Ο, 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 λένε το πάρω γωνία-γωνία. -γωνία, οπότε ξεκινάμε με τη γωνία του One Piece. Αυτό ήταν για αρχή. Το πρώτο απ' όλα. Ελπίζω να σα άρεσε. Φαίνονται όμορφα έτσι. Φαίνονται αρκετά όμορφα. Η αλήθεια είναι ότι θα μου λείψουνε, αλλά ναι. Είναι ευκαιρία για καινούργιες αρχές και καινούργια πράγματα. Έχω να σας πω πολλά πράγματα σχετικά με τις συλλογές. Είχα κάνει το, η ανατομία ενό συλλέκτη για να σας μιλήσω και έχω να πω αρκετά πραγματάκια μετά από όλο αυτό. Κάποια στιγμή μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα το συζητήσουμε. Λοιπόν αυτό από μένα για σας. Ελπίζω το μεταξύ... Το μεταξύ αυτά από μένα για σας. Ελπίζω να σας άρεσε. Αυτή ήταν η γωνία One Piece που είχα στο σπίτι, που έχω. Όταν θα βλέπω το βίντεο μετά από χρόνια θα λέω που είχα στο σπίτι. Ε, θα σας δείξω κι άλλα, θα σας δείξω κι άλλα όμορφα πραγματάκια τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στην κατοχή μου. Μπορεί να μην είναι, δεν ξέρω, θα δούμε. Ε, οπότε ναι, ναι, ενώ με αξί, γυρίζω την κάμερα, γυρίζω από εδώ, γυρίζω από εκεί. Να δείχνω και το back, τα παιδιά από εδώ, θα σας μιλήσω για τα παιδιά από εδώ σε ένα επόμενο βίντεο. τω μεταξύ βλέπω ότι η κουρτίνα ταιριάζει με τη φανέλα που φοράω, το t-shirt και έχει πολύ πλακά. Λοιπόν, αυτά από μένα για σας. Θα τα πούμε στο επόμενο. Και έχω σκοπό να κάνω αρκετά. Έχω να πω διάφορα πραγματάκια. Σα ξαναλέω. Είναι το moment, το memoriam, το δικό μου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα να πρανάτε καλά, να κάνετε πράγματα που γουστάρετε και που αγαπάτε. Και εμεί θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σα, παιδιά.